Σφοδρή σύγκρουση υπήρξε σήμερα στη Βουλή ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα. Αφορμή ήταν η ερώτηση για την έξαρση της εγκληματικότητας που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης την ώρα του Πρωθυπουργού. Και σήμερα δυστυχώς η χώρα πληρώνει τις θύελλες των ανέμων που εσείς προσωπικά και η παρέα σας έσπειραν όλα αυτά τα χρόνια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέκρινε την κυβέρνηση για την κατάργηση της φυλακής υψίστης ασφάλειας και εξίσωση της τρομοκρατίας με τα μνημόνια, για τη βία στα πανεπιστήμια, για την δράση του Ρουβίκονα και για τον νόμο Παρασκευόπουλου που βγάζει ποινικούς από τα κελιά. Δεν θα κάνετε αυτά τα οποία χρειάζονται. Γιατί ούτε θέλετε, ούτε μπορείτε. Θα τα κάνουμε όμως εμείς. Ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε λέγοντας ότι η ερώτηση για την εγκληματικότητα έρχεται την κατάλληλη στιγμή, καθώς η ελληνική αστυνομία μετρά πολλές επιτυχίες. Υιοθετείτε αυτή την ακραία ρητορική ακριβώς επειδή δεν βολεύεστε με την πραγματικότητα. Ποια πραγματικότητα, την πραγματικότητα ότι η χώρα ξαναβρίσκει το βηματισμό της. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η συζήτηση αυτή στοχοποιεί την Ελλάς και όχι την κυβέρνηση και ότι η Νέα Δημοκρατία φοβίζει τον κόσμο γιατί θέλει να επιστρέψει στην εξουσία.